Γεια σε όλους! Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με τεχνολογία. Και πιο συγκεκριμένα, όπως καταλάβατε και από τον τίτλο του βίντεο, θα κάνουμε unboxing το Osmo Pocket της DJI. Το Osmo Pocket είναι μια κάμερα πάνω σε ένα gimbal τριών αξώνων, όπου έρχεται από την DJI και μπορεί να τραβήξει σταθερές φωτογραφίες και βίντεο σε υψηλή ανάλυση. Ήρθε από την DHL, το παραγγείλα μέσα από την εφαρμογή DJI Store της DJI. Έκανε λιγότερο από 10 μέρες να έρθει, κόστισε 359 ευρώ και δεν το σταμάτησαν στο τελωνείο. Τα προϊόντα της DJI, όπως έχω ξαναπεί, δεν τα σταματάνε στο τελωνείο. Είναι όλα fix στην τιμή. Τελωνείο, μεταφορικά, όλα. Λοιπόν, φαίνεται προστατευμένο. Ας το ανοίξουμε. Είναι μέσα σε ένα δεύτερο κουτί. Σωστά. Είναι κάπως μικρό. Για να δούμε. Wow. Είναι πολύ μικρό. Λοιπόν, το κουτάκι έρχεται κάπως έτσι. Πολύ καλή συσκευασία. Εύκολο. Λοιπόν, το πρώτο χαρτάκι που συναντάμε έχει να κάνει με την επέκταση της εγγύησης. Έχει 2 χρόνια με, αν ενεργοποιήσουμε την εγγύηση, 4. Είναι πραγματικά πολύ μικρό. Η πρώτη εικόνα που συναντάμε είναι αυτή, μόλις ανοίξουμε το κουτί. Wow. Η πρώτη εντύπωση μου φαίνεται μικρό, ποιοτικό. Η κάμερά του μου θυμίζει DJI Drone, ίσως Mavic Air. Λογικό βασικά, DJI είναι. Ναι, ποιοτικό, ανθεκτικό. Όχι GoPro ανθεκτικό, αλλά ανθεκτικό. Λοιπόν, στο κουτί της συναντάμε επίσης και τη δικούλα μας, όπου μέσα έχουμε το καλώδιο για τη φόρτιση, τους 2 adapters USB-C και Lightning για να συνδέσουμε τα κινητά μας για Android και iPhone, συσκευές, ένα λουράκι για να το βάλουμε στο χέρι μας. Ζελεδάκια. Και τα κλασικά βιβλιαράκια του Osmo Pocket. Και φυσικά τη θήκη μας. Τώρα, υποδοχή για κάρτα μνήμης, φόρτιση, 2 κουμπάκια κανονικά. Εδώ είναι που θα μπουν οι 2 adapters μας USB-C και Lightning για να το συνδέσουμε με τα κινητά. Και αυτή είναι η οθονίτσα μας. Και αυτή είναι η ζελατίνα της κάμερας.
Διαστάσεις για να καταλάβετε πόσο μικρό είναι, είναι 121,9 επί 36,9 επί 28,6, ζυγίζει 116 γραμμάρια, πραγματικά μικρό. Η DJI έχει προβλέψει για αρκετά XR, μεταξύ των οποίων μια θήκη φόρτισης, όπου έχει έξτρα χώρο για δύο κάρτες μνήμης, 4 ND filters, φίλτρα φακών δηλαδή, και τους δύο adapters, USB-C και Lightning που είδαμε να περιέχονται. Ένα wireless module που όταν το κουμπώσουμε από κάτω συνδέουμε ασύρματα με Bluetooth και Wi-Fi το Osmo με το κινητό μας. Μια επέκταση κάτι σαν selfie stick που ίσως φανεί χρήσιμο σε vloggers. Φίλτρα φακών. Μια διάβροχη θήκη. Καθώς και ένας adapters 3,5mm για να συνδέσουμε εξωτερικό μικρόφωνο. Το συγκεκριμένο 3-axis gimbal έχει τη δυνατότητα λήψης βίντεο 1080p και συγκεκριμένα στο slow motion του 1080p με 120 frame per second παρακαλώ. Επίσης έχει 4K ανάλυση στα 24fps για κινηματογραφικά βίντεο, 25, 30 και 4K επίσης και στα 60fps στα 100mbps με αισθητήρα 1:2,3, 12MP. Διάφραγμα, το F2 δηλαδή είναι στα 2 και γωνία θέαση 80 μοιρών. Διαθέτει διπλά μικρόφωνα αλλά και μπαταρία 875mAh που κρατάει έως και 140 λεπτά, ενώ φορτίζει πλήρως μέσα σε 73 λεπτά. Ενσωματώνει μια οθόνη αφίσμια σύντσας και έχει φίλτρα που διευκολύνουν το χειρισμό με το ένα χέρι. Όταν συνδέσουμε το κινητό μας με το Osmo Pocket, αποκτάμε πρόσβαση στο Pro Mode μέσω της εφαρμογής DJI Mimo. Μας επιτρέπει να βάζουμε χειροκίνητα παραμέτρους που θέλουμε εμείς. Διαθέτει επίσης Night Shot, ένα Night Mode για λήψεις διάρκειας 2-3 δευτερολέπτων, Motion Timelapse για προσθήκη δραματικών εφέ στις λήψεις Timelapse και First Person View. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι στο Story Mode χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό κινήσεων της κάμερας και μοτίβων μαγνητοσκόπησης, βοηθώντας μας να δημιουργήσουμε ένα βίντεο επαγγελματικής ποιότητας. Like στο βίντεο αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει. Θα ανεβάσω βίντεο με raw footage ακατέργαστο υλικό για να δείτε ακριβώς πώς συμπεριφέρεται η κάμερα. Και review. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Γεια σας.